Η βίβλος σε 3 λεπτά. In the beginning, God... Στην αρχή, ο Θεός δημιουργεί τους ουρανούς και τη γη σε 6 μέρες. Έπλασε τον Αδάμ και την Εύα που έζησαν με τον Θεό μέχρι που υπέκυψαν στον πειρασμό του απαγορευμένου καρπού. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο. Ο Θεός καταστρέφει τον κόσμο με κατακλυσμό και ξεκινά από την αρχή με τον Νόε και την οικογένειά του. Μετά από πολλά χρόνια, ο Θεός καλεί τον Αβραάμ να τον ακολουθήσει με την υπόσχεση να τον κάνει πατέρα πολλών εθνών. Του δίνει ένα γιο, τον Ισαάκ. Ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, κάνει 12 παιδιά και ο Ιωσήφ, ο αγαπημένος του, γίνεται αξιωματούχος στην Αίγυπτο. Ο Θεός τον χρησιμοποιεί να σώσει την οικογένειά του από την πείνα στην Αίγυπτο. Οι Ισραηλίτες γίνονται δούλοι στην Αίγυπτο και ο Θεός καλεί τον Μωυσή να τους ελευθερώσει. Ο Ιησούς του Ναβί διαδέχεται τον Μωυσή και οδηγεί το λαό στη γη της Επαγγελίας. Στη συνέχεια ο Θεός σήκωσε κριτές, στρατιωτικούς ηγέτες, τη Δεβόρα, τον Γεδεών, τον Σαμψών, που προστάτευαν και πολεμούσαν για το λαό του Θεού. Ο λαός αρνήθηκε τους κριτές και ζήτησε βασιλιά. Και ο Θεός δίνει βασιλιάδες, τον Σαούλ, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα. Στη συνέχεια, ο λαός επαναστατεί και το βασίλειο διαιρείται. Ο λαός στρέφει την πλάτη του στο Θεό. Τότε προφήτες, όπως ο Ηλίας, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας, ο Ιερεμίας, προειδοποιούν ότι αν ο λαός δεν μετανοήσει, θα υπάρξουν συνέπειες. Αλλά ο λαός αγνοεί τις προειδοποιήσεις, τα διηρημένα βασίλεια νικούνται και ο λαός του Θεού αντιμετωπίζει την υποδούλωση σε μακρινές χώρες. Εκεί, μερικοί, όπως ο Δανιήλ με θάρρος, μένουν πιστοί όταν κανένας δεν τολμά. Ενώ κάποιοι άλλοι επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα. Αλλά για 400 χρόνια ο Θεός σιωπά, χωρίς σημάδι παρουσίας. Η σιωπή όμως πάει όταν ο Ιησούς γεννιέται. Ζει μια τέλεια ζωή, διδάσκει την αλήθεια, κάνει θαύματα αποδεικνύοντας ότι είναι Θεός. Μας δείχνει την τέλεια αγάπη του Θεού, παίρνοντας τη θέση μας και πεθαίνοντας στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Αλλά μετά από 3 μέρες ανασταίνεται, νικώντας την αμαρτία και το θάνατο. Οι μαθητές του ταξιδεύουν τον κόσμο, μιλώντας για την αγάπη του Θεού. Ιδρύουν εκκλησίες και τώρα εμείς είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας, μιλώντας για την αγάπη του, επειδή μια μέρα θα επιστρέψει από τον ουρανό να κρίνει τον κόσμο. Αυτή είναι η σπουδαιότερη ιστορία που υπόθηκε ποτέ.